Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο βασίλειο της Κούτας. Όπως βλέπετε οι κούτες πληθαίνουν και τελειωμό δεν έχουν. Έχει πολύ πράγμα ακόμη να μαζέψω. Δεν θα κάτσω πάνω στην κούτα γιατί θα τη σπάσω. Λοιπόν, έχω τρελό τρέξιμο αυτές τις μέρες. Σήμερα Παρασκευή είναι τελευταία μέρα από τα παιδιά πάνω σχολείο. Ο μικρός τελειώνει και νωρίς, μία η ώρα πρέπει να πάω να τον πάρω. Η μικρή μπορώ να την αφήσω και παραπάνω σήμερα, οπότε λέω να την αφήσω να το ευχαριστηθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά έτσι στενοχωρημένη. Και τα δύο, αλλά ειδικά η κόρη μου έτσι είναι. Γενικά είναι και τα δύο πολύ συναισθηματικά παιδάκια. Εγώ εντωμεταξύ έχω πετάξει κάτι εδώ, ένα γρομπαλάκι από χτες το βράδυ. Και έτρεχα σήμερα το πρωί να πάω τα παιδιά στο σχολείο. Μετά πήγα να παραλάβω ένα πακέτο. Θα σα πω τώρα τι έχει γίνει και με τι παραλαβέ με τα. Με το... Αχ, κόλλησα. Με το ταχυδρομείο. Και στο καπάκι μετά πήγα στο γιατρό. Άφησα, φανταστείτε και το αμάξι. Ο γιατρός από εδώ είναι πολύ κοντά. Μπορεί να πας και με τα πόδια. Αλλά όπως ερχόμουνα, πάρκαρα το αμάξι σχεδόν έξω από το γιατρό και πήγα. Γιατί έχει τέτοιο αέρα, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Ακόμα και τώρα, τα. Πώς το λένε, τα κλαδιά των δέντρων εκεί πάνω κουνιούνται πάρα πολύ. Ίσως δεν πολύ φαίνεται τώρα γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τη λήψη την οποία παίρνετε. Είναι με λόγω με το φως. Εδώ νομίζω φαίνεται καλύτερα. Αυτό εδώ που δείχνει δεν είναι καθόλου λίγο. Να, νομίζω έτσι. Εκεί. Τέλος πάντων, δεν είναι καθόλου λίγο. Είναι πάρα πολύ ο αέρας που έχει. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Γίνεται χαμός. Και έχω μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, με τα πακέτα. Γιατί εγώ παραγγείλα τα πακέτα. Ό,τι έχω παραγγείλει τέλος πάντων. Παραγγείλει αρκετά πράγματα και ακόμα περιμένω να έρθουν. Και τα είχα παραγγείλει σε ημερομηνίες στην ουσία να έρθουν πριν τα Χριστούγεννα. Σήμερα ήταν να παραδοθούν δύο πακέτα από την DHL. DHL είναι το ταχυδρομείο της Γερμανίας. Το Deutsche Post στην ουσία. Και μου στείλαν μέσω της εφαρμογής που έχω παραγγείλει, όχι από το Amazon αλλά από το AliExpress, ότι και καλά υπάρχει πρόβλημα με τη διεύθυνσή μου και ότι να μπω μέσα να το φτιάξω. Μπαίνω μέσα να το κοιτάξω, δεν έχει κανένα πρόβλημα η διεύθυνση. Και είμαι κατά 99% να μπω 100% σίγουρη ότι αυτός που ήθελε να παραδώσει το πακέτο απλά βαρέθηκε. Χτύπησε το κουδούνι, δεν με βρήκε ποτέ, γιατί μάλλον έλειπα. Εν τω μεταξύ δείχνει παράδοση σήμερα, 22 του μήνα. Λέω, πότε ήρθε σήμερα και το παρέδωσε. Δηλαδή, η ώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, παιδιά, είναι μισό λεπτά, δεν μπορώ, περίμενα, θα δω το ρολόι όμως. Μισό λεπτό. Η ώρα είναι 9 και 4 αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Και το email ήρθε 7 το πρωί και καλά. Λέω, αποκλείεται να έρθει κάποιος στην DHL γιατί την ώρα που έφυγα εγώ δεν υπήρχε κανένα αμαξάκι τριγύρω. Γιατί για να φύγω από εδώ, να πάω στο σχολείο, κάνω μεγάλη βόλτα και δεν υπήρχε κανένα αμαξάκι τριγύρω της DHL. Γιατί πάντα όταν υπάρχει κάποιος εδώ κοντά, τον βλέπουμε και πάντα λέμε ή ήρθε τώρα και το άφησε που λείπαμε ή θα το φέρει σε λίγο τώρα που πάμε. Είναι στάνταρ δηλαδή αυτό. Εχθές δηλαδή που είχαν έρθει δύο πακέτα από την Amazon, το είδα το αμαξάκι της DHL και λέω μάλλον, πώς το λένε τώρα, ή θα μας τα φέρει ή τα έχει ήδη φέρει. Και έρχομαι εδώ και βρίσκω χαρτάκι ότι μου τα έχει αφήσει στη γειτόνισσα. Και πήγα και τα πήρα. Και μου έχει έρθει τώρα ένα email σήμερα ότι και καλά υπάρχει πρόβλημα με αυτό το πακέτο, το οποίο είναι ένα μικρό πακετάκι, μην φανταστείτε. Το οποίο όμως, παιδιά, κάνει 27 ευρώ. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι φθηνό δηλαδή. Και καλά, δεν μας βρήκανε, που αμφιβάλλω, 100% αμφιβάλλω γι' αυτό. Απλά είναι πολλοί οι οποίοι βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές, όχι όλοι. Όχι όλοι, πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους, τα φέρνουν μέχρι και πάνω στο σπίτι, στον τρίτο όροφο γιατί δεν έχω ασανσέρ. Ή έστω τα αφήνουν στη γειτόνισσα κάτω. Είναι και κάποιοι όμως, χτυπάνε το κουδούνι μια φορά. Μπορεί να είναι στην τουαλέτα, μην προλάβει να ανοίξει, φαντάσου έτσι. Δεν χτυπάνε δεύτερη, σηκώνονται και φεύγουν. Και δεν αφήνουν τίποτα και σου έρχεται μετά ένα email ότι. Καλά, οι πιο χάλια είναι κάτι άλλε. Όχι DHL, είναι η UPS. Αυτή είναι τελείω χάλια. Είναι ό,τι να είναι. Τέλο πάντων, εγώ επιλέγω να έρχονται ή με DHL ή με Amazon και Hermes χάλια είναι. Καμιά φορά και με Hermes αν δεν έχει άλλη δυνατότητα. Αποστολή. Αυτή, UPS με τίποτα. Και μου έχουν αυτό, και τώρα μου έχουν στείλει ότι και καλά θα μου έρθουν 27 με 31 τα πράγματα. Εμεί 28 του μήνα εντωμεταξύ φορτώνουμε φορτηγό.
Δεν ξέρω τι θα γίνει και τώρα θέλω να δω τι θα γίνει. Μήπως του στείλω μήνυμα. Δω τι θα γίνει με αυτό. Και περιμένω και άλλα από την Amazon. Λοιπόν, εδώ όπως σας είπα είναι το βασίλειό μου. Τα πράγματα όλο και πάνε και μαζεύονται. Βασικά, έχω και το άλλο ότι μαζεύω, βέβαια λέω. Αυτό θα το πετάξω. Εκείνο θα το πετάξω. Αυτό θα το πετάξω. Αλλά ξέρεις, αν δεν το κάνεις να φύγουν και από τη μέση, να δεις ότι αδειάζει ο χώρος. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα μείνει. Αύριο εντωμεταξύ θα έρθει και το παλικάρι το οποίο θα κάνει την μεταφορά. Τη μετακόμιση που έχει το φορτηγό, να δει τα πράγματα που έχουμε. Και θέλω να το ρωτήσω και κανένα δύο πράγματα για το πακετάρισμα που έχω σκεφτεί. Αν είναι σύμφωνος δηλαδή. Για να. Για, ας πούμε κάτι συρτάρια και αυτά, ρε παιδί μου, που έχω μεγάλα, σκέφτομαι να μην τα αδειάσω, να τα αφήσω όπως είναι, να τους βάλω μόνο μια σακούλα από πάνω για να μην σκονιστούν τα πράγματα που έχει μέσα και να τα βάλω έτσι όπως είναι, δηλαδή να τα στηβάξω στο φορτηγό σε μια γωνιά, αν γίνεται, οπότε να μην τα αδειάζω και αυτά και τα ξαναγεμίζω και τα ξανακάνω, γιατί έχω αρκετά συρτάρια που είναι έτσι. Δηλαδή, οι σερταροθήκες να ανοίξουν, να βγουν τα σερτάρια, μεταφερθεί η σερταροθήκη και να μπουν τα σερτάρια ξανά μέσα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι και έχω και τα σερτάρια του κρεβατιού που είναι κάτω από το κρεβάτι, τα οποία αυτά δεν θα μπουν κάπου. Απλά τουλάχιστον να τα στιβάξω κάτω, γιατί όταν θα πάμε στο καινούριο σπίτι να στήσουμε το κρεβάτι, πάλι αυτά τα σερτάρια θα μπουν από κάτω. Οπότε είναι κρίμα να μπω στη διαδικασία, να τα βάλω μέσα σε κούτες, να τις κλείνω, να τις ξανανοίγω, να τις ψάχνω. Ενώ θα είναι έτοιμο, τσουπ, τσουπ, δηλαδή με το. Γιατί. Εντάξει, σκεφτείτε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε το που θα πάμε εκεί να στήσουμε θα είναι τα κρεβάτια, μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Και φαντάζομαι την επόμενη μέρα την ντουλάπα για να αρχίσω να τακτοποιώ λιγάκι. Λοιπόν, όλοι θα κάνετε, πώς θα λένε, πρωτοχρονιά γι' αυτό και εγώ την πρωτοχρονιά θα μαζεύω σπίτια και θα στείνω έπιπλα. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, εντάξει, όλα για καλό είναι. Αυτό εδώ που έβγαλα από σας είπα, πήγα στο γιατρό, είναι ένα αγρομπαλάκι, το οποίο η αλήθεια είναι, παιδιά, χαίστηκα πάνω μου, γιατί λέω τώρα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό τώρα, τελευταία στιγμή. Κατά 90% λέω μάλλον είναι επειδή έχω κρυώσει λίγο, γιατί δεν ξέρω αν ακούγουμε κιόλας, είμαι λίγο, ένα τι βραχνιασμένη, ένα τι όχι πολύ. Αλλά φοβήθηκα μήπως είναι κάτι πιο σοβαρό και λέω πήγαινε στον γιατρό όπως είσαι, τουλάχιστον ό,τι είναι να το βρεις. Αν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εξετάσεις και αυτά. Με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει δεν είναι τίποτα, μου λέει έχει πριστεί λίγο αδένα σου, κρύωμα είναι. Είναι και λίγο κόκκινος ο λαιμός μου. Μου είπε πίνε ζεστά, αν σε πονάει, αν. Φανταστείτε δεν έχω πυρετό, δεν έχω τίποτα. Βέβαια σκέφτομαι ότι λίγο το κρύο, λίγο η κούραση που τρώω εδώ πέρα, ίσως λίγο καταβλήθηκε, πώς το λένε, ο οργανισμός μου έπεσε. Οπότε, ναι, ίσως είναι και αυτό. Αλλά με το που το είδα αυτό, και έχει πετάξει γρομπαλάκι, δεν φαίνεται, αλλά άμα το ψηλαφίσεις είναι ολόκληρο πράγμα. Φανταστείτε ότι έτσι δεν μπορώ να κάνω, γιατί πονάω, το νιώθω δηλαδή, ότι κάτι έχω εδώ και με ενοχλεί. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι, ένα update των όσων έχουμε. Έχω ακόμα να μαζέψω. Φύγανε όλα εδώ, βλέπετε εδώ πέρα. Θυμάστε που είχα όλα των παιδιών, τις κατασκευές που είχαν κάνει, τις ζωγραφιές, τα πάντα έχουν φύγει. Έχω τρελαθεί στο πλυντήριο. Λέω, δώσε τώρα, πονώ. Ό,τι πλυντήρια μπορείς να βάλεις, βάλτα. Δεν σταματάει το πλυντήριο να δουλεύει, παιδιά. Στην κυριολεξία, με το που τελειώνει, μπαίνει καινούριο. Κατευθείαν. Γιατί θέλω, δηλαδή πλένω και πράγματα τα οποία, ας πούμε, πλέω και μαξιλάρια και κλείνω σκεπάσματα και κουβέρτες, τις λεπτές κουβέρτες, δεν ξέρω, τις μεγάλες, τα παπλώματα. Πλένω τέτοια πράγματα γιατί θέλω να πάνε, δηλαδή τα παίρνω, τα πακετάρω, τα βάζω μέσα σε σακούλα με το που πληθούν, στεγνώσουν και αυτά. Οπότε να πάνε να είναι καθαρά, λέω να μην έχω και αυτό στο κεφάλι μου και που θα πάω τώρα. Να πούμε, ρε παιδί μου, να είναι ξέρεις όλα καθαρά, φτιαγμένα, ωραία. Αυτά έχω δουλίτσα μπόλικη. Λοιπόν, σίγουρα θα σας πάρω και πλάνα όταν θα φορτώνουμε και αυτά, που θα είναι έτσι μια τρέλα, ελπίζω δηλαδή. Και σας έδειξα και το χαμούλι εδώ, θα σας τον δείξω και από άλλη μεριά. Εδώ. Βλέπετε εδώ, αυτές είναι σακούλες οι οποίες έχω ήδη πλημμένα πράγματα, δηλαδή χτες έχω βάλει κουβέρτες, παπλωματοθήκες, προστατευτικά για τα παπλώματα, είναι ένα πολύ μικρό σαν παπλωματάκι, πολύ πολύ μικρό, το οποίο πιάνει γύρω από το στρώμα και είναι στην ουσία για να μην λερώνεται το στρώμα από κάτω. Να μην περνάνε δηλαδή από το σεντόνι, ξέρω εγώ που λερώνεται, ρε παιδί μου, το, πούμε, το σεντόνι, από τον υδρότα μας και αυτά, να μην περνάνε στο στρώμα και χαλάει το στρώμα. Έχω και τέτοια, ναι.
Τι άλλο έχω εκεί, δεν θυμάμαι. Πετσέτες έχω, τέτοια πράγματα, δεν τα έχω πλύνει όλα. Ό,τι δηλαδή δεν ήταν πλυμμένο ή είχε χρησιμοποιηθεί και αυτά. Τώρα να βλέπω, ας πούμε εδώ, αυτά είναι τα μπουρνούζια για των παιδιών, θέλω να τα πλύνω και αυτά, ελπίζω ότι θα προλάβω. Και τα παιδιά εδώ πέρα έχουν μια ολόκληρη στίβα, γιατί τις τελευταίες μέρες, παιδιά, επειδή βρέχει, φυσάει, βγαίνουν έξω, φοράνε τις μπότες βέβαια και αυτά, αλλά τα ρούχα γεννώνται με στριάσπη, γεννώνται χάλια. Οπότε ναι, πρέπει να πληθούν και αυτά. Και γενικότερα έχω και άλλη δουλίτσα. Να μαζευτούν πράγματα. Θα έρθει ο άντρας μου σήμερα. Όχι, ναι, σήμερα το βράδυ. Έχουμε να ξεμοντάρουμε πολλά πράγματα. Α, μόνο αυτό είναι το ποθηκάκι μας εδώ. Ανοίξω λίγο το φως. Βλέπετε αυτά εδώ τα ράφια. Τα ράφια και τα. Πώς τα λένε αυτά τα υποστηλώματα για τα ράφια εδώ. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, όποιος ξέρει μου πει. Τα βάλαμε εμείς, δεν υπήρχαν αυτά εδώ. Φανταστείτε ένας άδειος χώρος, το οποίο μόνο εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι για το νερό, για να ζεσταίνει το νερό. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε βάλει εμείς. Οπότε αυτά πρέπει να φύγουν όλα. Πρέπει να ξεμονταριστούν όλα, να φύγουν όλα. Οπότε ό,τι υπολείμματα έχουν μείνει πάνω στα ποθηκάκια από πράγματα πρέπει να τα μαζέψω και αυτά να μπουν σε κούτες. Γιατί από αύριο το πρωί ξεκινάει το ξεμοντάρισμα. Θα πρέπει να ξεμοντάρουμε. Να διάσω και εντελώς την ντουλάπα να την ξεμοντάρουμε κι αυτή. Θα δούμε τώρα. Έχω συνεννοηθεί και με μία ξαδέρφη να πάνε τα μικρά στα ξαδέρφια τους να παίξουν το Σάββατο, ώστε να μας μείνει ελεύθερη ημέρα να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα νέα μου για την ώρα. Το ξέρω ότι έχω χαθεί, το ξέρω ότι αργό να απαντάω στα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε και ενστερνίζεστε την κατάστασή μου. Δέκατη μετακόμιση είναι αυτή γιατί έτσι. Στη ζωή μου, η δέκατη και δεν θα είναι η τελευταία. Γιατί το σπίτι το έχουμε πει, έχουμε βρει, έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, να είστε καλά. Τσάου. Φιλάκια πολλά και μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα. Τσάου.